ακούσατε, ακούσατε. Για πάνε, πάρτε ένα μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου να πάτε να φάτε εδώ σε καμιά ωραία παραλία του πύργου, να δείτε τις Ηλίας, για να δείτε να σας πει αν συμφωνούσε με τον Παπανδρέου που είχε υπογράψει το μνημόνιο. Το επέβαλε η ηγεσία. Από εκεί ξεκινάνε τα πράγματα. Τι λένε τα παπαγαλάκια στην Ελλάδα. Α, αυτή είναι η πολιτική. Παπάρες είναι αυτά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, όταν οι πολιτικοί ασχολούνται μόνο με το έλλειμμα και το χρέος στον πληθωρισμό, τότε φταίνει. Αν ασχοληθούν με την οικονομία, τότε κάνουν το σωστό. Εδώ λοιπόν δεν θέλω να ασχοληθεί με την οικονομία. Αλλά αυτό δεν είναι τώρα, είναι πολλά χρόνια και δεν είναι η πολιτική, είναι η δεξιή πολιτική, είτε είναι στο Πασόκ είτε στη Νέα Δημοκρατία. Εσείς έρχεστε ως προσκεκλημένος της αριστερής πρωτοβουλίας του Πασόκ, έτσι δεν είναι? Η δική σας πρόταση ποια θα είναι? Θα έχετε καταθέσετε κάποια πρόταση, κύριε Τζουμάκα, στην αποψινή? Και ο προβληματισμός σας, ναι. Ναι. Να σας πω κάτι. Εμείς είμαστε αντίθετοι με την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Όταν λέτε εμείς, ποιοι εννοείτε? Είμαστε πάρα πολλοί. Είμαστε πάρα πολλοί. Δεκάδες μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πολλοί βουλευτές, πολλά στελέχη σε όλη την Ελλάδα, από τις περιφερειακές επιτροπές, συμμαρχιακές επιτροπές, πολλοί δήμαρχοι, πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, πολλά συνδικάτα, από τη ΓΕΣΕΕ, από τα εργατικά κέντρα. Λοιπόν, η πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει αυτή την πολιτική. Δεν έχουμε δημοκρατία τύπου Καντάφη εδώ, κυβερνάνε κι άλλοι μαζί. Όχι βέβαια. Είναι πρωθυπουργική η ελληνική δημοκρατία. Για πάνε, πάρτε ένα μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου να πάτε να φάτε εδώ σε καμιά ωραία παραλία του πύργου, να δείτε τις Ηλίας, για να δείτε να σας πει αν συμφωνούσε με τον Παπανδρέου που είχε υπογράψει το μνημόνιο. Το επέβαλε η ηγεσία. Λοιπόν, έχουμε πρωθυπουργική δημοκρατία. Γι' αυτό ένα ζήτημα που υπάρχει για τα συντάγματα σε όλη την Ευρώπη είναι να αλλάξει αυτό.